Περιθώριο συμβιβασμού διαφαίνεται στην υπόθεση της φυλακισμένης πρώην Πρωθυπουργού της Ουκρανίας, Γιούλια Τιμοσέγκο. Δύο απεσταλμένοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πρώην πρόεδρος της Πολωνίας, Αλεξάνδρ Κβασνιέφσκι, και ο Ιρλανδός πολιτικός Πατ Κόξ, ζήτησαν από τον Ουκρανό πρόεδρο να δώσει χάρη στην ασθενή Τιμοσέγκο. Στόχος είναι να μεταφερθεί στην Γερμανία για θεραπεία. Η Γιούλια Τιμοσέγκο επιμένει στην πλήρη νομική και πολιτική της αποκατάσταση. Όμως αντιλαμβάνεται ότι το θέμα της βρίσκεται στη λίστα αιτημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υπογραφή συμφωνίας σύνδεσης με την Ουκρανία. Οπότε είναι έτοιμη να δεχθεί ένα τέτοιο συμβιβασμό, καθώς επιθυμεί θεραπεία στο εξωτερικό, τονίζει ο συνήγορός της. Στελέχη του κυβερνώντος κόμματος στην Ουκρανία προβληματίζονται, καθώς, όπως τονίζουν, υπάρχουν κι άλλες εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις. Έως ότου κλείσουν αυτές οι υποθέσεις, η απονομή χάριτος στην κυρία Τιμοσέγκο αποτελεί πρόκληση για τον πρόεδρο. Δεν θα βρείτε ούτε στην Ουκρανία, ούτε στον κόσμο, προηγούμενο απονομής χάριτος σε ένα πρόσωπο που είναι κατηγορούμενο και σε άλλες εγκληματικές υποθέσεις, τονίζει βουλευτής του κόμματος Γιανουκόβιτς. Έως αργά δεν υπήρξε αντίδραση από τον Ουκρανό πρόεδρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ασκεί πιέσεις στην Ουκρανία για την απελευθέρωση της Τιμοσέγκο έως τα τέλη Νοεμβρίου, οπότε έχει προγραμματιστεί η υπογραφή συμφωνίας σύνδεσης ανάμεσα στις δύο πλευρές.